Κατηγορηματική απάντηση σε όλους όσοι θέλησαν να εκμεταλλευτούν τη διακομιδή στο νοσοκομείο Καβάλας του άτυχου παιδιού που έπεσε από τη στέγη του κολυμπητηρίου για να πλήξουν το νοσοκομείο Ξάνθης, δίνει ο ίδιος ο διοικητής του φορέα υγείας του γειτονικού νομού Αναστάσιος Καρασαβόγλου. Μιλάτε με έναν υπέρμαχο της συνεργασίας των νοσοκομείων. Εγώ λοιπόν έχω την άποψη ότι το δημόσιο σύστημα υγείας είναι ένα και ενιαίο και ότι για να είναι αποτελεσματικό χρειάζονται συνεργασίες και συνέργειες. Άρα λοιπόν δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ να συνεργαστώ με το νοσοκομείο της Ξάνθης, της Δράμας, της Κομοτηνής, Αλεξανδρούπολης και οποιοδήποτε άλλο. Όπως επίσης δεν έχω κανένα πρόβλημα αν απευθύνονται άλλοι σε μένα. Έχει γίνει όσο είμαι εγώ εδώ 10 μήνες τώρα, 9 διοικητής του νοσοκομείου, πολλές φορές να πηγαίνουν δικοί μας ασθενείς στο νοσοκομείο της Ξάνθης, να έρχονται της Ξάνθης εδώ, να έρχονται της Δράμας εδώ, να πηγαίνουν δικοί μας τη Δράμα, με την Αλεξανδρούπολη ομοίως κτλ. Άρα λοιπόν δεν έχω κανένα μα κανένα πρόβλημα εάν έρχονται ή πηγαίνουν ασθενείς από το ένα νοσοκομείο στο άλλο. Αυτό είναι απόρρια του γεγονότος ότι όλα τα νοσοκομεία, το κάθε νοσοκομείο έχει και χαρακτηριστικά και στοιχεία και υποδομές και μηχανήματα και γιατρούς και κλινικές ενδεχομένως διαφορετικές από το διπλανό νοσοκομείο, το παράλληλο νοσοκομείο. Σε μια τέτοια περίπτωση τι πιο αυτονόητο από το να αξιοποιείται αυτός ο ειδικός γιατρός που υπάρχει στο νοσοκομείο της Ξάνθης και δεν υπάρχει καπαλού από όλους τους πολίτες, τους ασθενείς. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από αυτό, πιστέψτε με. Άρα λοιπόν το ότι ήρθε ο μικρός Δημήτρης σε εμάς, καλώς ήρθε, μια χαρά, έτσι έκρινε το νοσοκομείο της Ξάνθης πως έπρεπε να γίνει και καλώς θα γίνει επίσης εάν ένας ασθενής δικός μας πρέπει να απευθυνθεί στο νοσοκομείο της Ξάνθης για να τύχει από εκεί περίθαλψης. Άρα λοιπόν ναι στις συνεργασίες και ναι στις συνεργασίες. Αν κάποιοι από αυτό θέλουν να συνάγουν ένα συμπέρασμα ότι αυτό δεν είναι καλό νοσοκομείο και τ' άλλο είναι καλό κτλ. Δεν με ενδιαφέρει, με ενδιαφέρει μάλλον διότι είναι εντελώς λανθασμένη μια τέτοια κατακλίδα, ένα τέτοιο αποτέλεσμα, ένα τέτοιο συμπέρασμα. Επομένως θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τα νοσοκομεία της περιφέρειας και θα το κάνουμε με περισσή ευχαρίστηση και στη βάση των αναγκών που υπάρχουν σε κάθε περιοχή, σε κάθε πόλη, σε κάθε νόμο και στην περιφέρεια συνολικότερα. Σε ό,τι αφορά στην ανάδειξη του νοσοκομείου Καβάλα σε περιφερειακό και τους φόβους που εκκρεμάζονται για υποβάθμιση των νοσοκομείων των γειτονικών νομών, ο κύριος Αβόγλου είναι κατηγορηματικός. Αυτό είναι ένα ζήτημα που προκύπτει από τα ίδια τα πράγματα. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με ένα νοσοκομείο που καλύπτει συγκεκριμένες ανάγκες, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, ακόμη και γεωγραφικά χαρακτηριστικά κτλ. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, αυτό είναι έτσι. Άρα λοιπόν αν κάτι άλλο σας έλεγα δεν θα περιέγραφα την πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν είναι τα πράγματα για το νοσοκομείο Καβάλας και εμείς αυτό που κάναμε είναι με την νέα πρότασή μας για τον νέο οργανισμό του νοσοκομείου να αναδείξουμε την ανάγκη να αυτά τα χαρακτηριστικά του νοσοκομείου να αποτυπωθούν και έτσι θεσμικά, τίποτα άλλο. Είπα πολλές φορές, πρέπει να σας πω, πραγματικά και θέλω να το σημειώσετε αυτό, είπα σε άλλες παρεμβάσεις μου τις τελευταίες εβδομάδες ότι αυτό το ζήτημα της ανάδειξης της περιφερειακότητας του νοσοκομείου Καβάλας, αν είναι να συμβεί ερήμην άλλων νοσοκομείων δίπλα, χίλιες φορές να μην συμβεί. Δεν πρέπει να συμβεί. Ένα νοσοκομείο μπορεί να γίνει καλύτερο μόνον εάν και τα διπλανά νοσοκομεία γίνουν επίσης καλύτερα. Σε αυτό πιστεύω ακράδαντα και θα το υποστηρίξω οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Άρα, αν είναι να γίνει το νοσοκομείο της Καβάλας ένα περιφερειακό νοσοκομείο, αυτό πρέπει να γίνει με μια παράλληλη αναβάθμιση των νοσοκομείων της Δράμας, της Ξάνθης, Κομοτηνής, της Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, οποιοδήποτε. Δεν έχει νόημα διαφορετικά οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη.